την έχω πληγωθεί ποτέ μου. Έτσι θα έρθω με την ανάσα του καινούριου ανέμου, χωρίς σημάδια από έρωτες υγρά αποθυμένα. Σαν να μην έχω πληγωθεί ποτέ, θα έρθω για μένα και για σένα. Και για σένα. Δεν θέλω να μιλήσουμε τώρα. Όχι, θέλω μόνο να ακούω. Μόνο να παίζουμε. Εντάξει, πόσο και... ωραία. Τι ωραία. Είναι καινούργιο αυτό το τραγούδι. Ναι. Πότε κατάλαβες ότι το αγαπάς αυτό πάρα πολύ? Κοίταξε. Από 6 χρονών είμαι στα οδεία. Πήρα πτυχίο κλπ. Συνέχισα μετά ανώτερες. Παίζοντας κιθάρα. Ναι, ναι. Πήρα το πτυχίο της κλασικής. Μετά συνέχισα. Το θέμα δεν είναι αν αγαπάς τη μουσική ή αν αγαπάς. Μουσική εννοείται ότι την αγαπάς. Mm. Και γι' αυτό και ξεκίνησα από τόσο μικρή να ασχολούμαι με αυτό. Εσύ το ζήτησες. Δηλαδή σου είναι από τα παιδάκια που είπε ναι, ναι. Μαμά, μπαμπά, θέλω να κάνω ναι. αυτό. Ναι. Α, δεν σε έσπρωξε κανείς αυτό? Όχι. Δεν έχετε στην οικογένεια ήταν ρίζες? Ο παππούς μου έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε. Ήταν ένας πάρα πολύ γοητευτικός άντρας. Τσαγκάρης στο επάγγελμα, στον Πειραιά. Αλλά έπαιζε ημιεπαγγελματικά, ας το πούμε, κιθάρα. Οπότε το έχω πάρα πολύ σαν εικόνα με τη γιαγιά μου και τον παππού μου Παρασκευές και Σάββατα να βγαίνουμε μαζί. Δηλαδή, αν με ρωτήσει σαν παιδί ποιες είναι οι παιδικές μου εικόνες, ναι. πιο πολύ θα σου πω αυτό. Δηλαδή, αυτό. Έμενε, ας πούμε, στο μυαλό μου. Με ρωτάει πολλές φορές η μαμά, δεν θυμάσαι που κάναμε αυτό? Δεν θυμάμαι, όχι. Θυμάμαι όμως τον παππού να παίζει κιθάρα. Θυμάμαι αυτό και μου έκανε πάρα πολύ γοητευτικό, οπότε ήταν μονόδρομος. Είσαι μοναχοπέδι, έχεις αδέρφια? Έχω ένα αδελφό μικρότερο. Παίζει μουσική? 5,5 χρόνια. Όχι. Ξέρει να παίζει λίγο κιθάρα, αλλά δεν ξέρω αν. Δεν νομίζω να πολύ ασχολείται. Δεν έχει και πολύ χρόνο. Να κεράσω τσάι, βλέπεις πως είμαι σε την κατάσταση. Έχω πράσινο τσάι με φράουλα και βανίλια καραμέλα. Βανίλια καραμέλα ωραία. Νομίζω. Έλα, θα το κάνω εγώ. Πες μου λίγο για τα παιδικά σου χρόνια, πώς ήτανε? Ήσυχα, θυμάσαι κάτι πολύ άσχημο, κάτι πολύ όμορφο? Θυμάμαι, μου άρεσε το σχολείο, όσο περίεργο και αν ήταν. Είσαι καλή μαθήτρια? Ήμουν καλή μαθήτρια. Ήμουν εκεί γύρω στο 17,5-18 πάντοτε. Α, καλή. Ναι, ήμουν καλή. Πήγα στο... Δεν είχα την τύχη να πάω σε σχολείο με της γειτονιάς που να μπορώ να συναναστρέφομαι και με παιδάκια, ξέρεις, τη γειτονιά μας και αυτά. Πήγα στο Αρσάκιο και όλα τα παιδιά ήταν από το καθένα από τη δική του περιοχή. Και δεν μπορούσες να κάνεις και πολύ παρέα. Η μαμά μου εντωμεταξύ ήταν πάρα πολύ αυστηρή, πάντοτε δεν μ' άφηνε να βγαίνω να κυκλοφορώ κτλ. Δηλαδή, πρώτη φορά εκτός σπιτιού βγήκα όταν τελείωσα το λύκειο. Αλήθεια λες? Όχι, εννοείται, ναι, ναι. Και. Το διεκδικούσες ή είχες. Όχι, αφού αυτή ήταν η εντολή, αυτό ήταν. Υπάκουο, κορίτσι. Ναι. Τσακωνόμασταν πάρα πολύ, αλλά πάντοτε στο τέλος έκανα αυτό που μου έλεγε. Εν αντιθέσει με τον αδελφό μου που είχε πιάσει το νόημα από την αρχή. Ναι, ήταν ναι, επαναστάτης ναι, αλλά... οικογένεια. Όχι, όχι, εγώ ήμουν επαναστάτης. Ναι, 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 ναι. Ο αδελφός μου έλεγε ναι, αλλά δεν έκανε ποτέ τίποτα. Εγώ θα πω όχι, αλλά θα το μετρήσω. Δηλαδή αυτό που θα μου πεις και να τσακωθούμε που λέει ο λόγος, δεν θα το περάσω στον τούκου. Θα το μελετήσω και θα αποφασίσω μετά εγώ τι θα κάνω. Οπότε η παρέα σου μέχρι τα 18 ήταν η κιθάρα σου, κυρίως. Τα λες πολύ σωστά. Ναι. Και αυτό ήταν και ο λόγος που ήμουνα και πάρα πολύ δημοφιλής στο σχολείο. Παρότι πολύ κλειστή, παρότι δεν έκανα κολλητές παρέες, δεν άνοικα σε παρεάκια και σε. Σε κλίκες, ας σε πούμε. Κλίκες. Μαθητικές, ναι. Ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Ήμουνα πάρα πολύ δημοφιλής στο σχολείο, δηλαδή. Σε όλες τις γιορτές, να υποθέσω, τραγουδούσες, έπαιζες. Υποχρεωτικά και να μην το ήθελα. Φοβόσουν αυτή την έκθεση στο κοινό, έστω κι αν. Είχες επίγνωση του ταλέντου σου και των ικανοτήτων σου. Εντάξει, πάντα φοβάσαι. Σου δημιουργεί άγχος. Ακόμα και τώρα, πριν ξεκινήσει η παράσταση, έχω άγχος. Δηλαδή, πρέπει να περάσουν 5-10 λεπτά για να έρθω στο. Που ξέρω ότι θα πάνε όλα καλά. Είναι ένα δοκιμασμένο πρόγραμμα. Βέβαια, πια το έχεις κάνει και τόσο πολύ καιρό. Εντάξει. Πάντοτε, έστω και λίγο 5 λεπτάκια
έχεις ένα άγχος, μια αγωνία. Ποια είναι η χειρότερη ερώτηση? Ο ΣΥΡΙΖΑ, το Fame Story ή οι έρωτες? Δεν ξέρω, αποφάσισε. Θέλω να βάλεις σειρά προτεραιότητες. Δεν θα σου κάνω καμία, το λέω από πριν. Αλλά θέλω να πεις ποια είναι η χειρότερη. Η χειρότερη? Ναι. Κοίταξε να δεις, δεν... Ποια από τις τρεις, ποια... Ενοχλείσαι, δεν θέλεις. Αγανακτή, το είναι σου, δεν το θέλεις. Με καμία, και σου μιλάω πάρα πολύ. Αλήθεια το λες? Με καμία δεν, ούτε θα αγανακτήσω, ούτε ο δημοσιογράφος, δουλειά του είναι να κάνει ερωτήσεις. Αυτός που είναι απέναντι, δουλειά του είναι να δίνει απαντήσεις. Το εκνευριστικό είναι όταν, όταν εκείνος που ρωτάει, ναι, δεν καλύπτεται από την απάντησή σου και σε ξαναρωτάει. Αυτό είναι το ενοχλητικό. Α, κατάλαβα τι λες. Εσύ θα μου κάνεις μια ερώτηση. Εγώ θα σου δώσω μια απάντηση. Είσαι ερωτευμένη, Ραλία? Όχι. Με ποιο, ξέρεις? Έπρεπε να πεις ναι, γιατί έτσι δεν μου δίνεις άλλη ερώτηση. Ναι, είναι πολύ ωραία. Κρύψου πίσω από όρια στενά, μέσα σε θάλασσες βουνά, σε διαδρόμους σκοτεινούς, μες στις ψυχής σου τους γκρέμους. Κρύψου μέσα σε όνειρα μικρά, μέσα σε θάλασσες βουνά, σε διαδρόμους σκοτεινούς, μες στις ψυχής σου τους γκρέμους. Να μη σε βρω και σ' αγαπήσω, αυτά που νιώθεις μην αγγίξω, τη σιγουριά σου μη λυγίσω, κι όλα όσα ζήσαμε θα σβήσω, θα τα σβήσω, θα τα σβήσω. Αναρωτιέμαι τι βαθμό θα σου βάζω Μουρατίδης τώρα πραγματικά. Παιδιά, φωνή από το υπερπέρα. Ελάτε, κύριε Μουρατίδη, βαθμολογήστε το κορίτσι. Η αγαπημένη μου. Είναι η αγαπημένη μου από όψη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Αφού μου είπε ότι μπορώ και τις τρεις ερωτήσεις να κάνω, την έφερα ζωντανή την ερώτηση για το Fame Story. Δεν το ξέραμε, λοιπόν, να το πείτε στον κόσμο. Στο δεν το ξέραμε αυτό. Όχι, δεν το ξέρατε. Όντως. Στο Fame Story ήταν μια από τις αγαπημένες μου, διότι από ό,τι θυμάσαι ήταν εκτός από το show που ζούσαμε κάθε Κυριακή. Ναι. Τις υπόλοιπες μέρες ήταν λίγο reality. Ναι. Παρακολουθούσαμε τα παιδιά σε ένα σπίτι. Ήταν η κοπέλα που έβγαινε, ήταν όλες στην τουαλέτα και βαφόντουσαν κραγιόν με βλεφαρίδες και η Ραλία ήταν στον καναπέ με μια κιθάρα και χτυπιότανε. Γιατί είναι καλλιτέχνη. Και έλεγα, αυτή είναι. Και εγώ, κύριε Νίκο, έπρεπε να πηγαίνω να βάφομαι κι εγώ λιγάκι. Γιατί ήταν τα φώτα από πάνω και κάνανε φλάπ οι βλεφαρίδες και ο κύκλος ήταν μέχρι εδώ. Ναι. Αλλά τώρα πού να το ξέρω όμως τότε. 25 χρόνια. Τότε δεν ήξερες τίποτα. Έπρεπε να μου πεις, να σου πω κάτι, πήγαινε να βαφτίσεις. Τόσα χρόνια έχουν περάσει. Έχεις μορφήνει τόσο από τότε. Έχουν περάσει το καλύτερο. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα με λέει κύριε Νίκο. Αυτό δείχνει και μια ποιότητα του ανθρώπου και ένα σεβασμό. Την έχω παρακαλέσει, Ραλία μου, έλα να μιλάμε. Δεν μπορώ. Κύριε Νίκο. Δεν είναι ξεχωριστή σε πολλά επίπεδα. Γιατί δεν μας είπες τον Αντριάνο Τσελεντάνο? Και εγώ για σένα. Ναι. Είπα να μην το πω. Την κομματάρα. Αλλά και της Λίνας ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι και της Ρεβέκας. Πώς περνάτε, τι λέτε? Πολύ ωραία. Ετοιμαζόμουν να αποχαιρετήσω τη Ραλία και να σας παραλάβω, όχι περιλάβω. Παραλάβω, περιλάβω, ό,τι θέλεις. Αλλά δεν κρατήθηκα, δεν κρατήθηκα. Είναι από τις αγαπημένες μου. Μα δικαίως, τώρα που τη γνώρισα καλύτερα. Σας περιμένω να έρθει στις γραμμές. Στις γραμμές, με Γιώργο Μαργαρίτη. Με τον Μαργαρίτη, βέβαια. Σάββατο και Κυριακή, δεν είστε? Είμαστε το outsider που θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Το ψιλοπέλατε, Κυριακή, νομίζω. Κυριακή μεσημέρι. Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Μεσημέρι, τι ώρα, ας πούμε, ξεκινάτε? Μεσημεράκι, τις Κυριακές, 3.30 ώρα. Μ' αρέσει πολύ αυτό με τις Κυριακές τα μεσημέρια. Ναι. Και τελειώνει 8.30 το απόγευμα. Και πας, ξεκουράζει, ξεκινάει η Δευτέρα μια χαρά. Μόλις τελειώσουμε Κύπρο. Που πηγαίνω να έρχομαι τώρα Σαββατοκύριακα, μόλις τελειώσω θα σου έρθω. Σας περιμένω. Θα σου έρθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ραλία. Εγώ σε ευχαριστώ από καρδιάς. Και ειδικά για τα τραγούδια που μας χάρισες σήμερα. Χαρά μου, χαρά μου. Να είσαι καλά. Ξέρετε τι θα γίνει μετά. Νίκος Μουρατίδης.